Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Μπόικο για την υποδοχή σήμερα εδώ στο Κύρκοβο, πέντε χιλιόμετρα μόλις από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύνορα που κάποτε χώριζαν δύο διαφορετικούς κόσμους, σήμερα είναι απλά ένα πέρασμα, ένα πέρασμα δύο χωρών που βρίσκονται μαζί σε μια περιοχή, αλλά μαζί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο λαών που συνεργάζονται για να μετατρέψουν την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων από ένα πεδίο αντιπαλότητας, συγκρούσεων, σε ένα πεδίο συνεργασίας, φιλήνης, φιλίας, ειρήνης, προκοπής, σε ένα πεδίο, αν θέλετε, συνανάπτυξης για όλους τους λαούς μας. Και βεβαίως είναι μεγάλη μου η χαρά σήμερα να μπορώ να εγγενιάζω μαζί με τον Μπόικο την έναρξη της, κατα... της κατασκευής, του κάθε αγωγού φυσικού αερίου IGB. Διότι η ενεργειακή ασφάλεια και ο πολλαπλασιασμός των ενεργειακών πηγών παραμένει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για όλη την περιοχή μας, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θα έλεγα προτεραιότητα για όλη την Ευρώπη ο αγωγός ΤΑΠ, ο κάθετος διάδρομος IGB, το μεγάλο project EastMed, ο αγωγός EastMed που θα μεταφέρει ενεργειακούς πόρους από την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, ο υποσχεδίαση σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο αντίστοιχος σταθμός στη Ρεβιθούσα, ο οποίος πρόσφατα επεκτάθηκε με τρίτη δεξαμενή, ο αγωγός Turkey Stream είναι έργα που ενισχύουν τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, της φίλης Βουλγαρίας και μαζί της ευρύτερης περιοχής. Είναι επεποίθησή μου ότι η επιτυχής μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και την ενεργό συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής, στη βάση βεβαίως του διεθνούς δικαίου, αλλά και με τη δημιουργία συνεργειών και δικτύων που θα αναβαθμίζουν συνολικότερα τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον Μπόικο και τους άλλους Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, της Σερβίας, έχουμε εργαστεί μαζί οι τέσσερες χώρες των Βαλκανίων για να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προοπτική στην περιοχή μας. Και έχουμε ένα όραμα, ένα όραμα να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια σε περιοχή ανάπτυξης και ευημερία. Γι' αυτό και προχωρήσαμε γοργά στην προοπτική δημιουργία ενός δακτυλίου διασυνδεσιμότητας. Ενός δακτυλίου που το νότιο τμήμα του βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και το βόρειο τμήμα του περνά από την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία. Με τον κάθετο λοιπόν διάδρομο που εγγενιάζουμε σήμερα το πρώτο τμήμα του, τον αγωγό IGB, αρχίζει να διαμορφώνεται όντως ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας που έχει σαν στόχο να καταστήσει τα Βαλκάνια ως ενεργειακό κόμβο. Η ολοκλήρωση των διαγωνισμών με συμμετοχή μάλιστα δύο μεγάλων ελληνικών εταιριών, την Σολυνουργία Κορίνθου και τον Άβακα, καταδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια, στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Ένα μεγάλο τμήμα του αερίου τον IGB, θα προέρχεται από τον αγωγό TAP, TAP, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει το 2020 και μεταφέρει αζέρικο αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές. Εξού και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω εδώ τον αντιπρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, που μας μίλησε πριν από λίγο, ο IGB θα αντλεί αέριο και από την πλατφόρμα επανααεροποίησης υγροποιημένου αερίου που θα κατασκευαστεί στην Αλεξανδρούπολη και βεβαίως με φυσικό αέριο από την περιοχή αλλά μακροπρόθεσμα και πολύ πέρα από αυτή την περιοχή θα αποτελέσει κομβικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Ο αγωγός αυτός θα μπορεί να επεκταθεί και στη Σερβία μέσω του αγωγού IBS, καθώς και στη Ρουμανία μέσω του αγωγού IBR, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες αυτές, τη Σερβία και τη Ρουμανία, να διαφοροποιήσουν και αυτές τις ενεργειακές οδούς, καθώς και τις πηγές εφοδιασμού τους. Τα έργα αυτά αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά θα έλεγα για την ενεργειακή στρατηγική ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες μας, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, αποτελούν βασικούς πυλώνες. Η διασύνδεση των Βαλκανίων μέσω δικτύας ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου με την Ανατολική Μεσόγειο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, αλλά και με την Τουρκία, που θέλουμε να καθίσει το τραπέζι του διαλόγου για το μέλλον αυτής της περιοχής, το μέλλον της ανάπτυξης και των δρόμων της ενέργειας στην περιοχή. Η διασύνδεση λοιπόν των Βαλκανίων μέσω δικτύων μεταφορών και εμπορίου με την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί ένα νέο κρίσιμο διακύβευμα για την περιοχή μας, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα, μέσω μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, που πρόσφατα οδήγησε και, μια, και σε μια ιστορική συμφωνία με τους βόρειους γειτονές μας, που ανοίγει δρόμους ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο δακτύλιος για συνδεσιμότητα στην περιοχή, η συνανάπτυξη, η ειρήνη, η ευημερία για όλους τους λαούς, η Ελλάδα λοιπόν μέσω αυτής της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και μια σειράς πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά στα Βαλκάνια, έχει σαν στόχο να ενισχύσει τον ρόλο της στην περιοχή ως πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας. Ειδικότερα, η Θεσσαλονίκη ευελπιστούμε, προσδοκούμε με τα έργα υποδομών που σχεδιάζουμε να γίνει ένα σημαντικό Hub, ένα σημαντικό κέντρο, ένα σημαντικός κόμβος για συνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, τόσο στον τομέα της ενέργειας, όσο όμως και στον τομέα των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και στον τομέα των logistics. Όραμά μας, λοιπόν, τόσο δικό μου όσο και του Μπόικο, που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε γίνει στενοί φίλοι, ανεξάρτητα από το αν ανήκουμε στις ίδιες πολιτικές οικογένειες, δεν ανήκουμε στις ίδιες πολιτικές οικογένειες, αν έχουμε ένα όραμα για την περιοχή κοινό. Και το όραμα αυτό είναι η σταδιακή μετατροπή των Βαλκανίων από μια περιοχή αστάθειας, συγκρούσεων, πολέμων, διχασμού, επικράτησης των εθνικισμών, σε μια περιοχή ευημερίας και συνεργασίας προς όφελος των λαών μας. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, λοιπόν, δύο χώρες με μακρά ιστορία αντιπαλότητας στο παρελθόν, έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε σελίδα, έχουμε οικοδομήσει μια βαθιά και πολύπλευρη εταιρική σχέση και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του κοινού οράματος για τα Βαλκάνια και την περιοχή, διότι μονάχα αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον των λαών μας. Για άλλη μια φορά λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά για την φιλοξενία και να πω ότι είμαι ευτυχής που ένα μέρος μόνο αυτού του μεγαλεπίβολου οράματός μας γίνεται σήμερα πράξη με τα εγγένεια του κάθε του αγωγού IGB εδώ λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνοβουργαρικά σύνορα. Σας ευχαριστώ θερμά.